επιβεβαιώνονται δύο πράγματα. Το ένα έχει να κάνει με τη στήριξη που έχει η εργοδοσία από τον κράτος και όλες τις κυβερνήσεις. Στο εργοστάσιο ήρθαν υπουργοί, αρχηγοί αξιωματικής αντιπολίτευσης, βουλευτές των κομμάτων που μας έχουν κυβερνήσει όλα αυτά τα χρόνια. Όλοι τους μίλησαν και μιλούν και σήμερα για βιώσιμη επιχείρηση. Καλό εργοδότη. Δεκάδες ήταν τα εκατομμύρια που πήρε ως χρηματοδότηση από το κράτος και τις τράπεζες. Έχουν αξιοποιηθεί όλοι οι αντεργατικοί νόμοι όλων των διαχρονικά κυβερνήσεων, όπως και ο τελευταίος νόμος έκπτωμα του Χατζηδάκη. Νόμοι κομμένοι και ραμμένοι στα μέτρα του. Απολύσεις, τρομοκρατία, δικαστήρια, επιπλήξεις 50-1 για να πραγματοποιήσει η Γενική Συνέλευση. Εξασφάλιση της εργασίας των απεργοσπαστών. Με περιπολικά στην πύλη την ίδια ώρα που έχουν αποχωρήσει πάνω από 80 εργαζόμενους στο τελευταίο διάστημα από το εργοστάσιο λόγω οικονομικής δυσκολίας. Εμείς θέλουμε μήνες και χρόνια για να εκδικαστεί μια δικιά μας υπόθεση και σε λιγότερο από 24 ώρες εκδικάζουν τις αγωγές εναντίον μας. Έφτασαν σε σημείο να στείλουν την αστυνομία να μας συλλάβει γιατί απαιτήσαμε να πληρωθεί άμεσα συνάδελφός μας που χρήζει άμεσα ιατρικής βοήθειας. Μισούν την οργάνωση των εργατών. Μισούν την κάθε στιγμή που ο εργαζόμενος σκέφτεται να παλέψει για τη ζωή του, να σηκώσει το ανάστημα. Καταλαβαίνουμε μέρα με τη μέρα ότι δεν έχουμε τίποτα να κερδίσουμε από σωτήρες. Όλοι, ότι η δύναμη είναι στα δικά μας χέρια. Το άλλο είναι αυτό που φανερώνει τη δύναμη και την αποτελεσματικότητα του αγώνα. Το όπλο της αλληλεγγύης. Τα 2,5 χρόνια που οι ταξικές δυνάμεις βρίσκονται στο τιμόνι αυτού του σωματείου, έχουμε αναπτύξει δράση που σκοπό έχει να αγκαλιάσει τη ζωή των συναδέλφων μας. Μέσα και έξω από το εργοστάσιο. Δράσεις για την υγεία των συναδέλφων μας. Μπροστά στην πανδημία, από την πρώτη στιγμή κατακτήσαμε να μην πληρώνουν οι εργαζόμενοι τα τεστ από την τσέπη τους, αλλά να τα πληρώνει η εργοδοσία. Μόλις φέραμε υγειονομικού στο εργοστάσιο, τότε είδαμε το γιατρό εργασίας να εμφανίζεται μετά από 4 χρόνια σαν φάτης μπαστούνι στο εργοστάσιο. Αναπτύξαμε την αλληλεγγύη στους συναδέλφους που είχαν ανάγκη. Με παρεμβάσεις μας κατακτήσαμε να πάρουμε τον δώρο του Χριστουγέννου στην ώρα του, μετά από πολλά χρόνια. Το βασικό όμως είναι ότι δεν συνθήκαμε πίσω από τις επιδιώξεις της εργοδοσίας που μας ήθελε να φωνάζουμε για δικό της λογαριασμό, για να ξαναχρηματοποιηθεί η εταιρεία. Εμείς έχουμε το δικό μας σχέδιο, που σε τίποτα δεν ταυτίζεται με την εργοδοσία και τις κυβερνήσεις της. Κάνουμε έμπρακτη προσπάθεια με τη συλλογική σύμβαση εργασία να ενώσουμε τους εργαζόμενους στην κατεύθυνση ανώδου των απαιτήσεων. Να κάνουμε κτήμα οι συνάδελφοι την πάλι για καλύτερους μισθούς, συνθήκες εργασίας, κατάργηση του διαχωρισμού των συναδέλφων μας σε παλιούς και νέους. Καταλήγουμε το απείλημα του καλού επενδυτή. Γιατί έχουμε γνώση, αξιοποιούμε την πείρα πανελλαδικά που μας λέει ότι οι επενδυτές το μόνο που υπολογίζουν είναι τα κέρδη τους. Έχουν τους στόχους τους και πως δεν θα σκύψουμε το κεφάλι για να περάσουμε το κατώτερο της πόρτας όταν και άμα έρθει αυτός ο σωτήρας. Το αφήγημα της πράσινης ανάπτυξης, το βιώσιμο πράσινο νήμα, κάνει μαύρη τη ζωή των εργατών. Αυτοί παίρνουν τα εκατομμύρια και εμείς τη φτώχεια, το ακριβό ρεύμα, η δυσκολία μέχρι και να ζεσταθούν και ψηλά στην άουσα. Όλες αυτές οι προσπάθειες του σωματείου μας γίνονται με συλλογικό τρόπο, με συνελεύσεις, συζητήσεις και όχι μέσα σε ένα γραφείο. Οι αλληλεγγύοι προτάσουν φορείς και σωματεία από την Ελλάδα, αλλά και την περιοχή μας δίνουν δύναμη για συνέχεια. Με τον αγώνα μας προσπαθούμε να δώσουμε το παράδειγμα και σε άλλους εργαζόμενους που βιώνουν την εκμετάλλευση, την τρομοκρατία και τις απειλές των χώρων τους. Ο αγώνας μας είναι και αγώνας όλων. Παραδειγματιζόμαστε και εμείς με τους αγώνες των λιμενεργατών, των εργαζομένων στην Άρκο, στην Ήφουρ, στην Καβάλα και αλλού. Συνεχίζουμε αγωνιστικά με ψηλά το κεφάλι. Δεν κάνουμε βήμα πίσω.